λοιπόν. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Είμαστε μια χαρά. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Λέλα, πάρε πολυθρόνα, θα μάθεις την αλήθεια. Κάτσε. Εγώ. Να κάτσω σίγουρα. Βέβαια, είναι η ώρα της αλήθειας. Να κάτσω. Τι θα μάθω. Θα δείτε. Θα δείτε. Ηρεμήστε. Λοιπόν. Πάντως έκατσα εγώ τώρα. Ναι, είστε καλά καθισμένοι. Ο Μίτσος τώρα να πάρει πολυθρόνα να κάτσει. Ναι. Τι να κάτσει ο Μίτσος. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε, Μίτσο. Όχι, Παναγιά μου. Μίτσο, ναι. Σ' αγαπώ. Ναι. Σε λατρεύω. Ναι. Χωρίζουμε. Τέλος. Και με κουβάλεις στην εκτιλάρισα να μου το πεις. Εδώ έχεις και συγγενείς να σε παρηγορήσουν εδώ. Ρε σαν εμένα, ποιον θα βρεις, θα σε χαϊδεύει, ποιον θα βρεις. Ναι, από χάδια χόρτασα. Και άμα χρειαστώ χάδια, νοικιάζω δυο χέρια. Θα αντέξεις να ζεις μόνη σου χωρίς εμένα. Δεν θα ζήσω μόνη μου. Αλλά... Ο Καστεράς, Μίτσο μου. Μιλάμε συνέχεια μέσω Skype. Συγγνώμη, θα πούμε την αλήθεια. Με συγχωρείς πάρα πολύ, Ενελίτσα, ναι. Πες του ότι το έχετε κάνει ηλεκτρονικά. Τι θα πει το κάνει ηλεκτρονικά, δηλαδή πατάγαν πλήκτρα ένα στον άλλο, τι κάνει. Όχι, 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 όχι. Συνουσιάστηκαν στο διαδίκτυο, κύριε Δημήτρη. Είναι η δικιά μου! Είναι η δικιά μου! Ακούγομαι! Ευχαριστώ! Είναι δικιά μου! Ποια είναι δικιά μου? Είναι δικιά μου! Τα ακούσαμε, δεν είμαστε κουφοί! Εγώ δεν ακούω! Ο Κασεράς τη Λάρισα! Αγάπη μου! Μουλαβέλα μου! Σπαγκέτι μου! Η παρμιζάνα μου! Φασολάκι μου! Όλο το σούπερ μάρκετ κατεβάσαν. Για την ενθουσιάσει. Αυτές χαζαμάρες θα λέω εγώ. Δεν μπορώ. Ας την κρατήσει την παρευτός. Δεν θέλω, λέω, χαζαμάρες. Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη, δεν θα του τη δώσουμε έτσι. Θα μας δώσει εγγυήσεις. Ναι, μην ξαναμπλέξει πάλι η γυναίκα σου. Σε ρωτάω ευθέως. Εντάξει. Μάλιστα. Ευθεότατα δηλαδή. Ευθεότατα. Τι μπορείς να μας δώσεις. Τι μπορείς να σας κάνω. Ναι, ναι, ναι. Σας δώσω. Ναι, ναι. Τι να του δώσω. Μπορείς. Τι κάνεις εσύ, ρε παιδάκι μου, μπορείς. Μην είναι είναι. Με τι είναι. Εγώ δεν μπορώ. Μπορείς. Είμαι εσύ καλά. Μπορείς. Άμα σε βάλω κάτω και στο σφινώσω. Ναι. Θα βγάλεις μαλλιά, ρε. Συγγνώμη. Κύριε Δημήτρη, κύριε Δημήτρη, θα κάτσω. Θα κάτσω. Αν είναι για τα μαλλιά, κάτσε. Βρήκαμε τη θεραπεία απόψε. Κάτσε. Στη Λάρισα. Θα κάτσε κάτω και θα του τραγουδάς. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Μάλιστα. Βρε, ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι. Ποιο. Δεν ξέρεις ποιο. Όχι, όχι. Είναι... Δεν προλαβαίνεις καν. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Μόλις είσαι πρωτού σκεφτείς, ναι. Τον έχεις φάει. Ναι, ναι. Πάμε. Και το δικό μου το πουλί... Ναι. Είναι τρυπάν. Κοίτα ποιος την ενθουσίασε την Ελενίτσα. Ο Κασεράς. Σήμερα μας πεις ότι δεν είσαι και τρύπες στα κασέρια εσύ. Και το κάνεις το κασέρι μεντάλ. Εγώ δεν είμαι σαν κι εσένα. Τι έχω εγώ. Που έχεις μπασκέτα. Εγώ είμαι... Είμαι αυγουκόκαλος. Κουρμάρα σαν του Γιώργου. Είμαι
Είμαι φαγουρίνη. Φαγουρίνη. Στεναχωριέσαι, εξάδελφε. Έχει γυναίκες εδώ γύρω στα χωριά. Μια βόλτα να κάνουμε. Να κάτι γυναίκες στο πλατή καμπό. Να κάτι γυναίκες στη Νίκαια. Να κάτι γυναίκες ο Αμπελώνας. Όποια πέτρα να σηκώσει εδώ, γυναικάρα βρίσκεις, ξάδερφε. Και ποιος το λέει τώρα. Μίτσο, εγώ με το Κασερά θα έχω και να τρώω. Ο Παπανδρέου θα τα κόψει όλα. Οι άνθρωποι μαζί δεν θα μπορούν να τα βγάζουν πέρα, αφού τώρα θα δίνουν μία σύνταξη για δύο. Τρεις όμως. Τι τρεις. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μείνουμε και οι τρεις. Συγγνώμη, και οι τρεις μαζί. Ναι. Κοίταξε, έτσι όπως είναι η κατάσταση της οικονομίας, το σκέφτεστε ακόμα. Εσύ μόλις έχεις βγάλει μαλλιά, όλα τα βρήκες αμέσως. Λοιπόν, μην το σκεφτόμαστε. Ναι, μην το σκεφτόμαστε. Μην το σκέφτεσαι. Δυο δεν θα τα βγάζουν πέρα για τρεπιά. Όχι. Όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο, πώς θα μένουμε, αφού ένα δωμάτιο έχουμε σπίτι. Θα μείνουμε στο δικό μου παιδί. Έχω μιζουνέτα. Μιζουνέτα στον παπά μου. Και στην πίσω βεράντα βλέπεις τον Μπρέκα. Έχετε και ωραία θέα. Ναι. Θα μείνουμε εμείς στον πάνω όροφο και εσύ θα μείνεις στο κάτω δωμάτιο. Το δωμάτιο του κερατά που λέμε θα είναι εγώ. Θα κατεβαίνουμε έτσι να σε βλέπω. Θα κατεβαίνει και η κυρία του πάνω όροφου να βλέπει εμένα. Βέβαια να κατεβαίνει γιατί εγώ έχω δουλειές. Πρέπει να κατεβαίνει κάτω να τις κάνεις παρέα. Άλλωστε, για να είμαστε και σίγουροι, εσύ δεν πρόκειται. Αυτό το λέω εδώ στην υπογράφη. Και ταξίδι να λείψεις και να μπαρκάρεις τα καράβια και να γυρίσεις, άντε να έχει πιάσει λίγη σκόνη παραπάνω. Δεν υπάρχει. Ούτε καν. Έκλεισε η συμφωνία. Κλείσα. Κλείσε η συμφωνία που λένε και πολιτική. Μάλιστα. Και να βγάζεις μαλλιά το καράβι. Μίτσο, μην τα αλλάξετε. Δώσατε χέρια. Πάντως, ειλικρινά σας το λέω. Περνάτε στην ιστορία. Είστε το καινούργιο σχήμα στους καιρούς της κρίσης. Μπράβο! Μπράβο! Χριστί! Κρύο! Καιρός για τρίο! Κρύο! Καιρός για τρίο! Άρε Παπανδρέο, τι μας κάνεις, μας μεταμορφώνεις στην ελληνική οικογένεια. Άρε Παπανδρέο, τι μας κάνεις. Χωτελε... Τι... Εξάδελφος, πού είναι ο εξάδελφος. Αλεξάδελφάκι! Αλεξάδελφάκι! Ξαδελφάκι μου! Συλληπιτήρια ρε πούστη! Να ζεις να τη θυμάσαι ρε πούστη! Καλή γυναίκα ρε πούστη! Εγώ την εκτίμησα ρε! Τι λες ρε Γιουργάκη! Ξέρεις που ήρθες! Ρε που ήρθα! Στην κηδεία του! Ποια κηδεία! Ευχαριστούμε! Τι γίνεται ρε πούστη! Γάμου έχει εδώ. Ποιος παντρεύεται ρε μάνα. Εσύ παντρεύεσαι. Ρε Μίτσο, εσύ παντρεύεσαι. Ποια παντρεύεσαι ρε, την Ελληνίτσα. Παντρεύεσαι ρε, είσαι καλά ρε, με αυτή την κατάσταση να παντρεύεσαι να πούμε. Είσαι με τα καλά σου ρε. Πώς θα ζήσετε ρε. Τι θα τρώτε ρε τρελό. Άντε να σου φτάσει για κάνα μήνα να πούμε. Και αυτή αντρός μου είναι μερίδα να πούμε. Είναι δυνατό. Είναι και καλά αυτό ρε που έτσι και σου πει το βράδυ να πούμε να κάνουμε κάτι, τι θα κάνει. Πώς θα την ανοίξει την τρύπα να πούμε, γεω τρύπανο. Έχουν στενέψει τα περιθώρια, κατάλαβες. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ πια να πούμε, πάει τελείως έλα. Κάποτε ήσουν αλεβέτης, ήσουν παλικάρι να πούμε. Το θυμάμαι ήσουν αγωνιστής. Πέρναχες να πούμε τα διόδια, δεν πλήρωνες τίποτα, σήκωνες την μπάρα. Τώρα δεν μπορείς να σηκώσεις τη δική σου την μπάρα ρε, από την πείρα. Είναι δυνατό ρε. Έχεις τελαθεί τελείως. Ναι, καλά, Γιώργο. Κάποτε μου το έλεγε. Ελένη, κάτσε κάτω από την μπάρα. Δεν τη έλεγε, κάτσε κάτω από την μπάρα. Ελένη, κάτσε κάτω. Τώρα τι σου λέει, ρε. Τώρα μου λέει η Ελένη, άσε το σκουλικάκι. Το έχουμε για δόλωμα να ψαρέψουμε. Πού πας με το σκουλικάκι να παντρευτεί, ρε. Ερμαν, εδώ μας έχουν κάνει την κηδεία να πάνε. Και να σου πω και κάτι. Άντε να θες να κάνεις και κανένα απόγονο, ρε. Πώς θα τον κάνεις τον απόγονο. Πώς θα τον κάνεις. Εντάξει, με τον κάνεις, ρε. Άρα, με λίγη προσπάθεια θα το ζουπίξει έτσι σαν οδοντόκρεμα, κάτι θα βγει από μέσα. Τι θα τον κάνεις μετά, ρε. Θα το σπουδάσεις, να πούμε.
Τι νομίζω ότι το όνειρο να πούμε των γονιών είναι να μπουν τα παιδιά στο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο. Το όνειρο κάθε γονιού είναι να μπει ο γιος τους, το παιδί τους, να πούμε στο Ταμείο Ανεργίας, να βγάλει κανένα φράγκο, ρε παράκι. Αυτό είναι το όνειρο να πούμε. Δεν το καταλαβαίνεις. Ο ξάδελφος κάτι έχει πάθει, δεν... Τι είναι αυτά, ρε γαμότα. Δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ πίστεψες σε καλύτερες μέρες και σου βγήκαν οι χειρότερες λέρες, ρε. Ρε τα πήρανε αυτοί και φύγανε, οικονομήσανε και την κοπανίσανε. Πήρε ο καθένας το νοματιό του. Δηλαδή δεν πήραν όλοι το νοματιό του. Άλλος πήρε τα υποβρύχια του να πούμε, άλλος πήρε τη ζύμη του να πούμε, άλλος πήρε τα ομόλογα. Άλλος πήγε να πάρει το βατοπέδιο. Πού πας δε κάνα που ήταν με ολόκληρο βατοπέδιο, φαίνεται, πού να το κρύψει να πούμε. Τα πήραν και φύγανε. Αλλά καλά τα λέει. Δεν κατάλαβε. Τους είπαμε να μας κυβερνήσετε, δεν τους είπαμε να μας πηδήσετε, να πούμε. Ήρθε και ο άλλος, να πούμε, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον, να πούμε. Και μας είπε, η χώρα μας βουλιάζει και εμείς τον είδαμε σαν σατήρα σωτηρίας, δεν τον είδαμε. Σαν σανίδα σωτηρίας, ρε Μίτσο. Ρε είναι δυνατό, ο άνθρωπος έχει πέσει από σταματημένο ποδήλατο, να πούμε. Και το φώναξε κιόλα, πέφτω! Δεν σκέπευτα το ζάλογο, σαν τη σουλιώτησα, να πούμε. Και εμείς πήγαμε και καβαλήσαμε από πίσω από το ποδήλατο. Πού να πάει, ρε, πού να πάμε έτσι. Τουλάχιστον ο Κωστάκης αυτός άλλο πράγμα. Εντάξει. Ήταν και σαν φουσκωτό να πούμε. Εντάξει. Έμπαζε νερά. Αλλά ήταν και τίμιος. Δεν είπε λεφτά υπάρχουν. Είπε παϊδάκια υπάρχουν. Τελείωσε. Τίμιος άνθρωπος. Ο άλλος μας την έκανε να πούμε. Λέει υπάρχουν λεφτά και εσύ χάρηκες, ρε Μίτσο. Χάρηκες. Εννοούσε τα δικά σου τα λεφτά. Μαλάκα. Από τις συντάξεις, τις φορές, τα εφάπαξ, τους μισθούς. Μίτσο! Κορόιτο! Πίστεψες κι εσύ και εγώ να πούμε. Όταν μας λέγανε ο λαός στην εξουσία. Ότι εμείς αποφασίζουμε. Εμείς θα αποφασίσουμε. Τι λέει, εγώ αποφασίζω. Πες μου, ρε. Συγγνώμη, να καταλάβω. Εγώ αποφάσισα να αυξήσω τα πετρέλαια, τις βενζίνες, τη ΔΕΗ, την ΕΙΔΑ, τον ΟΤΕ, το ΦΠΑ, τα τσιγάρα, το ψωμί, τις σερβιέτες. Εγώ ρε αποφάσισα να μπω στην ΕΟ και να γίνω υπηρέτη των πλουσίων της Ευρώπης. Εγώ ρε αποφάσισα να εξεπουληθώ στο Δουνουτού, στο Μνημόνιο, στην Τρόικα, στους τραπεζίτες, στο Οχογλύφους, ρε. Εγώ αποφάσισα να δώσω το τελευταίο μου ευρώ στους ταβαντζίδες μου χωρίς να χρωστάω μία. Εγώ ρε αποφάσισα να μου κόψω τους μισθούς, οι συντάξεις, τα επάπαξ, να μπω στην ανεργία και να σκυλοπηδάσω. Μαλάκας είμαι και τα έβαλα με τον εαυτό μου, γάμο τι πουτάνα. Ωραίο σόι. Μπράβο, ωραίο σόι έχω σόι. Εγώ ρε δεν ξεπουλάω τίποτα, ρε. Τίποτα, ούτε σε μορφιές της χώρας μου. Ούτε τα πουλάω, ούτε τα αρχαία πουλάω, ούτε... Αν θέλω να σε έρθω να πάρω το Μητσοτάκι, να πούμε. Είναι της εποχής των Μίγκ, να πούμε, εντάξει, στην δυναστεία. Θα τον δώσουμε το Μητσοτάκι. Θα τον δώσουμε, ναι, 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 στο διάλογο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο σε αυτή τη ρουφιάνα τη Γερμανίδα που με έχει καταπροσβάλει. Να θυμάται ένα πράγμα. Όταν οι πρόγονοί μου είδαν τα φώτα στον πολιτισμό, στον κόσμο, οι δικοί της περίμεναν να χέσει το μαμούδι να κάνουν πλήθες, να χτίσουν καλύφια η πουτάνα. Γαμώ την πουτάνα. Μίτσο! Κάνε αντίσταση, μην παντρεύεσαι, ρε Μίτσο! Δεν παντρεύομαι, αυτό θέλω να σου πω από την αρχή. Τι? Δεν παντρεύομαι, παντρεύεται του ξαδέρφου, δεν προλαβαίνω να σου μιλήσω. Τη λένε στον Αντώνη. Κάτσε να πιει ένα νερό, κάτι. Κόλλησε τα δαμού, μίτσα από τα νεύρα. Ο άλλο ο ξάδερφο, ο Χάρη, ρε παιδιά που είναι αυτό, έχει πάει κάτω στην πλατεία, έχει αργήσει. Πού είναι ο Χάρη? Μπορεί να χάθηκε. Είχε. Χάρη. Τι γίνεται, παιδιά. Γιατί δεν είμαστε στο Σύνταγμα, ρε πούστε. Αν είχαν βάγει θα γίνει χαμός τώρα, κατάλαβες. Τι γίνεται τα παιδιά, τα νέα. Ναι, μου ότι πουτάνα μου. Μας έχουν μπλακώσει αριστερά, δεξιά, από πάνω, κάτω. Σουτάνας γίνεται, κατάλαβες. Πού να καταλάβεις τι γίνεται με αυτούς, ρε παιδί μας. Βαδίσω και παραμιλώ που λέει το λαϊκό άσμα. Κοινώς τα έχω χαμένα, αλλά από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πρόβλημα. Κι εσείς χαμένα τα έχετε. Ας τα κάνω. Τώρα μου πεις καλά, ρε χάρη. Τώρα μεταξύ μας και με την κατάσταση που επικρατεί εσύ και δεν τα έχεις χαμένα. Ή μαλάκας πρέπει να είσαι, ή πασοξής.
Ωραία, τώρα θα πείτε καλά, ρε Χάρη. Εσύ ο ξύπνιος και εσύ. Και εσύ τι είσαι, ρε. Εγώ το είπα εξ αρχής για αμαρτία μου και εγώ. Τα έχω χαμένα. Τώρα βέβαια, αν θέλετε να επιλέξω μεταξύ μαλάκα και πασοξή, ναι. Μίτσο, δεν έχω πρόβλημα. Προτιμώ να είμαι μαλάκας. Και μη βγει καμιά κουφαλίτσα και πει ο Χάρη Κλίν το παίζει τώρα νεοδημοκράτης, γιατί εγώ είπα μαλάκας, δεν είπα πολύ μαλάκας. Ωραία τα λέω, ξανά. Το κινητό, Χάρη, το κινητό τι πάει. Το είδα, εντάξει. Α, το είδες, δεν τ' άκουσες. Όπως είδες, το κινητό το έχω πάνω δίπλα στο ακίνητό μου. Έχει προδοσμό. Σε λίγο όλοι, συγγνώμη. Ναι. 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 Έλα, ρε, χάρη σήμερα. Ποιος? Ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Παπα... Μπα. Παπαδρέω. Δεν το πιστεύω, ρε, πιστεύω. Μίλα του, μίλα του. Θα το μιλήσω. Δεν ξέρω, μίλα. Ξέρεις, τον έχω. Ναι, καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ, τι κάνετε? Πώς το μαθαίνω, πώς τι ότι είμαι εδώ. Ναι, τι κάνετε, καλά? Όχι, δεν είμαι στο θέατρο, είμαι στο... Πού είμαι, ρε? Κυποθέατρο, κυποθέατρο Αλκαζάρ. Στο κυποθέατρο Αλκαζάρ. Λάρισα. Στη Λάρισα. Δεν χειροκροτάνε εσένα, εμένα χειροκροτάνε. Ναι. Έχουμε καμιά τριανταριά άτομα. Μη μας στείλει κανένας εδώ, βέβαια. Εδώ τους έστειλε στα κλαρίνα, ρε, που είστε. Ναι, κύριε, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, σας λατρεύει ο κόσμος. Έχετε ρεύμα. Αφού όταν βγαίνω και μιλάω για σας, βαράνε συνέχεια τα κεφάλια τους στον τοίχο. Ναι. Βεβαίως. Παρακαλώ, παιδιά, όσοι είναι Πασόκ να χειροκροτήσουν. Γεια σου, ρε Χιτήρη, πού είσαι? Ο κύριος Χιτήρης, υπεραστικός, απειλάρισα. Ναι. Δεν. Η σύνδεση φταίει, κύριε Πρωθυπουργέ. Η σύνδεση, ναι. Σας έχουν συνδέσει. Ναι, σας έχουν συνδέσει κανονικά. Ναι, τι να κάνω? Να πω του... Συγγνώμη, Λάκη. Τι? Λέει να πούμε κανένα λόγο να τους ατηρήσουμε για να είναι στην επικαιρότητα. Α, μπορείς. Εσύ δεν μπορείς να πεις τίποτα. Να βρεις να πεις κάτι για τον παπατέ, δεν μπορείς να... Δεν είναι και εύκολο. Πες καμιά μαλακία, δεν είναι... Ναι, συνεννοούμαστε με τον... Τον ευχαριστούμε πολύ. Τι? Τον ευχαριστούμε πολύ γενικά. Σας ευχαριστεί πολύ. Εγώ τι να κάνω, και... Με φέρετε σε δύσκολη θέση τώρα. Και ξέρετε πώς σας εκτιμώ εγώ. Με κόβει το σόβρακο. Εντάξει, ναι. Μια άλλη φορά, κύριε Πρωθυπουργέ, ναι. Βεβαίως, τα χαιρετίσματά μου στην Άντα. Να τη φιλήσετε στις πατούσες. Γεια σας. Παπαντρέω, ρε, που στην γαμώ τα έξυπνα, παιδιά, ρε. 10 χρονών είπε μπαμπά και φωταγωγήθηκε το καστρί. Μένα μου αρέσει αυτό το σφιθυροβόλο βλέμμα της Αγγελάδας. Λες και βλέπει ηλιοβασίλημα που σηγεί. Τις προάλλες ήρθε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λέει «Monsieur Papandreou, dimanche, ben, couleuron, elle occupera un château de l'économie qu'elle a tout...» Για τέτοια έξυπνα να μιλάμε. Αφού τα γράφει στο κομπιούτρα και κάνει λάθος, βάζει μπλάνκο στην οθόνη. Ωραία τα Αλεξάνδρου. Επιδάκι μου. Φράλη πήγε στο Μέγαρο του Φίλου της Μουσικής να παρακολουθήσει τις 4 εποχές του Βιβάλντι. Και πήρε μαζί του ομπρέλα, παλτό, μαγιό και γυαλιά ηλίου.
Δεν ξέρεις με ποια εποχή θα αρχίσουν να είμαστε μέσα. Φοβερή κατάσταση. Δεν ξέρω πώς τη βγάζετε εδώ στη Λάρισα, αλλά εμείς στις μεγάλες πόλεις, Καλαμαριά, μια ακρίβεια είναι αυτή η εργαμότη μου. Αφού κάθε φορά, παιδιά που έχει λαϊκή, φοράμε τα καλά μας. Πώς πηγαίναμε παλιά εκεί στις εκθέσεις ζωγραφικής. Πάμε εκεί στη λαϊκή, καθόμαστε με τις ώρες και θαυμάζουμε τα τελάρα. Προχθές είδα ένα τελάρο με κολοκυθάκια. Μου φύγει μαγιά. Έργο τέχνης. Μου το τηλείτε, σας παρακαλώ, λέω στον επί των τελάρων, λυπούμε κύριε. Επολύθησε άλλο συλλέκτη. Άσε που, δεν ξέρω από εγκληματικότητα τι γίνεται εδώ. Πάμε τη σπουτάνα. Ιδιαίτερα εκεί. Στα σούπερ μάρκετ έχουν μάθει την πλάκα του. Η ταμεία σκατάει από το ένα χέρι εκεί το πιστόλι που κολλάει τη μέση με τα αυτοκόλλητα στα γάλατα. Και από το άλλο χέρι κρατάει το περίστροφο. Τη προάλλη η άλλη έπεσε σε ληστεία και μέσα στον πανικό τη πυροβόλησε τα γάλατα και γέμισε με αυτοκόλλητα το ληστέ. Αλλά τον πιάσανε μονάχα που δεν ήταν ο ληστή. Ένα συνταξιούχο ήταν. Μόλις είδε, έλεγε, τι είναι αυτά, ρε πούς, ληστεία, ρε πούς, τι είναι. Ληστεία, μετά να με συγκίνεται. Και ερωτώ τώρα, εσείς που είστε και νέα παιδιά, για πείτε μου, ρε παιδιά, ποιος νομίζει ότι μπορεί να μας βγάλει από το Λούκι. Να ακούω, ε. Σαμαράς. Εμείς. Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, για να δούμε. Όσοι εξημών θα ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία όταν θα γίνουν εκλογές, όποτε και γίνουν, παρακαλώ να χειροκροτήσετε. Ένας από εδώ, λες και βλέπεις τέννις, ρε πούστη. Σας είδα, κυρία μου, σας είδα, σιγά. Θα σας φύγει κανένα φωλή από το χέρι να με βγάλει κανένα μάτι. Αντρέχομαι, κατάλαβες. Δηλαδή να ψηφίσουμε, τι να ψηφίσουμε. Τι είπατε. Το Σαμ... Πασόκ. Τι... πώς δεν έχει το Πασόκ. Έχει. Έχει ρε πράγμα, έχει. Με όγκο προσωπικότητες πολιτική. Ο Πάγκαλος ρε πούστη. Πόβο. Πώς είναι έτσι ο πούστη, δεν ξέρεις ποιο είναι το μπροστά και ποιο είναι το πίσω του. Γι' αυτό φοράει πάντα γραβάτα για να ξέρει ο κόσμος από ποια μεριά το χαιρετάει. Της προάλλης πήγε στο Μέγαρο το φίλο της μουσικής να επισκεφτεί τον Παππούλια. Της πουτάνας έγινα. Έκατσε μαλάκας από το με μια μεριά του καναπέ. Παππούλιας από μια άλλη βρέθηκε στον Πολυέλαιο. Τη ευκαιρία όσοι είναι παγκαλιστέ, άκου παγκαλιστέ, υπάρχει αυτό το είδος, είναι ευφιέστατος όμως. Πάρτε παρακαλώ το περιοδικό στάτους αυτού του μήνα, έχει μια ολόσημη φωτογραφία του Πάγκαλου στη σελίδα 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31 και από κάτω γράφει τη συλλέγεια της φωτογραφίας στο επόμενο τέφορ. Και τρώει ο πούστη τις κάλτσες του. Τις φράξαν σε μια δεξίωση και έπεσε με τα μούτρα σε μια τούρτα σοκολάτα και ακούστηκε από δίπλα κάποιος που λέει «Αντιπρόεδρε, έτσι και πιάσε άσπρο μη το φασίου τραπεζομάντιλο». Εντάξει ρε Κώστα, φαγός και αδερφός ρε πούστη, τον έχεις απέλευτο ρε. Μπάστα καζε, εντάξει τελειώνω. Τελειώνω, Κωστάκη, τελειώνω. Με φωνάξατε από την Καλαμαριά για πόσο, 3 λεπτά κάθομαι πάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία, λυπούμε πάρα πολύ. Κωστάκης κάνει το κομμάτι. Μου απομένουν μόλις 5 λεπτά από τον προκαθορισμένο χρόνο της εμφάνισής μου και συνήθως τον χρόνο αυτό τα 5 λεπτά συνηθίζω να την αφήνω πάντα στο κοινό για χειροκρότημα. Μη μέτριο φροσύνη ο πούστης.
Γεια σου, Κασερά! Άντε να έρθουν και οι συμπέθεροι τώρα! Πάνε να φέρουν συμπέθεροι! Άντε να έρθουν και οι συμπέθεροι! Συμπεθέρια, ελάτε! Πού είναι τα συμπεθέρια! Πού είναι τα συμπεθέρια! Α, για βρή μου! Όχι, δεν είναι. Τα αφού είναι συμπεθέρια. Τα φέραμε κατά. Όλο το θεατρικό σόι εδώ, στη Λάρισα! Πήγα να πάρω την ύφη να φύγω. Τι κάνεις, τι κάνεις. Και ένα Θήμιος. Τι να κάνω. Λυσιστράτη είναι. Ναι, Λυσιστράτη. Λυσιστράτη, ξέρετε μια τύπο Πάνκαλος που λέει. Ο Πάνκαλος τα φάγαμε μαζί. Εμείς τα χέσαμε, αυτό το κάτσε μέσα του. Λυσιστράτη μου, γλυκιά. Άσε με ρε Κώστα γάμα. Όλη μέρα τη συζητάτε. Μαλακίες. Θα σου πω. Αυτό που λέγαμε προχθές, προηγούμενο με το Λάκη, ότι εμείς οι άντρες, έχουμε σε όλη μας τη ζωή 12 κιλά σπέρμα. Ναι. Εσείς οι γυναίκες... Εσείς το έχεις κρατήσει όλο μέσα σου. Εγώ το ξόδευσα όλο, τίποτα. Εσείς που τα κάνεις στην Ιστράτη, πόσα κιλά σπέρμα έχεις? Είχα 15. Λοιπόν. Τώρα μου έχουν μείνει 12. Τι θα κάνεις? Τα υπόλοιπα... Θα τα στείλω στην κυβέρνηση. Δες πολύ Στράτη. Τι ξέρεις τι, ότι έχει πει και ο Λαζόπουλος τη διαδρομή του άντρα στην γεωγραφική. Τι? Τη διαδρομή του άντρα στην γεωγραφική. Είναι, που πάει, ποιες πόλεις περνάει. Περνάει τη Μαλακάσα. Αρχίζει με Μαλακάσα. Την Μαλακάσα, την Καβάλα, την Γλυφάδα. Και τέλος τη Δράμα. Εσύ σε ποια πόλη είσαι, Λυσιστράτη? Εγώ είμαι ακόμα στην Καβάλα. Είστε σίγουροι, είστε στην Γλυφάδα? Σίγουρα, άμα σκύψεις θα φύγω κιόλα. Ένα χειροκρότημα για όλο. Για όλους όσους τιμήσανε. Και στον Κώστα τον Τζιάνο και το Θεσσαλικό Θέατρο που μας κάλεσε. Κώστα! Η ψυχή του Θεσσαλικού Θεάτρου! Γεια σου! Κώστα μου! Τι να προλάβω, τι να προλάβω! Ένα χειροκρότημα σε όλους μας! Χορέψετε, χορέψετε! Καλώς ήρθατε!